Γεια χαρά, είμαι ο Δήμος από τη διαδικτυακή αυτοέκδοση και στο σημερινό βιντεάκι μας θα μιλήσουμε για μια εφαρμογή που είναι συνδεμένη με το Gmail και η οποία λέγεται Flash Issue και την κατεβάζεται ως application από το Google Store των εφαρμογών. Εγκαθίσταται στον browser σας, στο Google Chrome, και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά που κάνουν και οι autoresponders, αν θυμάστε, και την MailChimp ή την AWeber, διαδικτυακές εταιρείες που είναι για αποστολή ομαδικών mails κλπ. Βέβαια είναι διαδικασίες τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε και με το Gmail μας, αλλά θα δούμε ότι αυτή η εφαρμογή κάνει πολύ καλύτερη δουλειά και πολύ πιο όμορφη. Και πάμε τώρα αμέσως να δούμε την Flash Issue. Φύγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το application, όπως το βλέπετε εδώ, έτσι είναι, έχει μια μπαρούλα εδώ, βλέπετε τις περιοχές που μπορούμε να τοποθετήσουμε. Αν πάτε στο βελάκι εδώ να φύγονται από πάνω γιατί δείτε λίγο καλύτερα. Αυτά είναι πραγματάκια που μπορείτε να τοποθετήσετε εδώ μέσα, που βλέπετε ότι γίνονται όταν κάνουμε hover, το περνάμε από πάνω, τις περιοχές αλλάζουν χρώματα, γραμμοσκιάζονται, γίνονται πλαίσια ή βγάζουν αυτά τα παραθυράκια, έτσι, που σημαίνει ότι μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Στο βιντεάκι εδώ άλλο, και εδώ σου λέει βάλτε και κάτι άλλο, select the new template using εδώ είναι οδηγίες βέβαια τώρα, έτσι που σας δείχνει από την αρχή το προγραμματάκι αυτό, από εδώ το new email, δηλαδή σας λέει πατήστε εδώ πάνω το new email και θα διαλέξετε template. Θα τα πούμε για το template σε λίγο, καθίστε λίγο να δούμε μόνο πως το βρίσκουμε το application. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια νέα λευκή σελίδα της Google και θα πατήσουμε εδώ το εφαρμογές, που κάπου υπάρχει και σας το εφαρμογές, ή εδώ πάνω που το έχω εγώ, ή εδώ πάνω τέλος πάντων στη Google το μενού που λέει εδώ περισσότερα εργαλεία, επεκτάσεις, alright, και θα πάτε στις επεκτάσεις του Chrome και θα διαλέξετε εδώ από κάτω τέρμα μου, αποκτήσει περισσότερες επεκτάσεις, ή από τα εφαρμογές εδώ πατήστε αν το έχετε φανερό κάπου, και θα πάτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα που λέει εδώ. Πάμε λοιπόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να πληκτρολογήσετε εκεί πάνω στο παραθυράκι τη λέξη Flash Issue. Flash Issue. Εντάξει. Μία λέξη. Το βλέπετε, φαντάζομαι καθαρά. Κάνω Enter και μου βγάζει αυτά που έχω προσθέσει ήδη, που είναι το Email Templates for Gmail. Τα templates, λέει, θα δίνει σε ξεχωριστή εφαρμογή, και το Newsletter Creator for Gmail. Έτσι, Flash Issue, βαθμολογήστε λέει κλπ. Εγώ το έχω κατεβάσει. Θα πατήσετε λοιπόν εδώ το προστίκι που θα λέει σε εσάς και το προστίκι εδώ. Θα το κάνετε το προστίκι και θα σας μπει εδώ πάνω αυτά τα δύο κονιδιάκια. Που το ένα να το πατήσουμε εδώ είναι email templates, δεν θα το χρησιμοποιήσετε ποτέ, θα το βλέπετε κατευθείαν μέσα στην εφαρμογή όταν θα την ανοίγετε. Θα δούμε τα templates σε λίγο. Και επίσης είναι αυτό το ψαλιδάκι, το οποίο ψαλιδάκι λέει, αν το πατήσετε αριστερό κλικ, μπορείτε να πάτε σε κάποιο άρθρο ή σε κάποια σελίδα και να την κάνετε κλιπάρι, να την αποθηκεύσετε δηλαδή. Έτσι, εγώ έχω κατεβάσει ένα αρθράκι μου εδώ από τη διαδικτυακή αυτοέκδοση. Εάν πάω δηλαδή εδώ και βρω ένα άλλο αρθράκι, ας πούμε το αυτό έκδοση βιβλίου στην Ελλάδες κρίση, και πατήσω πάνω και πάω σε αυτό το άρθρο, και μόλις θα ανοίξει η σελίδα του άρθρου, αν πάω εδώ στο που βλέπετε ότι έχει και πορτοκαλί, αν πατήσω λοιπόν το ψαλιδάκι αριστερό κλικ και το πείτε clip it, θα σας βάλει και αυτό το άρθρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να πετάξω όλα σας τα άρθρα που έχω σαν blog, ας πούμε, να πετάξω όλα μου τα άρθρα εκεί πέρα ένα-ένα, εντάξει, ένα-ένα βέβαια, δεν μπορεί να τα κάνετε ομαδικά, και να μου τα αποθηκεύσει εκεί μέσα, το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ πάω τώρα στη Flash Issue εδώ την εταιρεία, θα δω ότι μου έχει βγάλει το αυτοέκδοση βιβλίο στην Ελλάδα της κρίσης, και το κάνοντας στην αυτοέκδοση εύκολη υπόθεση που αν ανοίξω το ψαλιδάκι βλέπω ότι είναι αυτά τα δύο που μου έχει κάνει, που κάνα clip εγώ πριν. Αν κάνω delete από εδώ θα φύγω και από εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι στα clips. Στα clips. Το My Stuff, σας λέει ότι εδώ κύριε είναι το My Stuff και τι άλλο έχετε βάλει. Έχω βάλει και ένα πολυντάτι, το είχα βάλει κάποια άλλη στιγμή. Και έχει τα RSS μου εδώ πέρα. Μόνο πατήστε εδώ έτσι στο RSS πάνω. Αν το πατήσετε, θα δείτε, σας βγάζει αυτό το άρθρο. Το συγκεκριμένο, το Tour Flash Issue Blog. Θα σας βγάλει
αν πατήσετε εδώ δηλαδή, how to make a ladder, οδηγίες λοιπόν που είναι αυτές τις εφαρμογές. Και αν πατήσετε εδώ στο φακελάκι, στο δραγονάκι εδώ, θα σας ανοίξει το RSS feed, που είναι το RSS, το γνωστό. Αφού λοιπόν έχουμε κατεβάσει τις εφαρμογές, θα κλείσουμε τον εφαρμογό το παράθυρο, δεν μας νοιάζει άλλο. Θα έχετε δηλώσει κάποιος, θα γίνει μια διαδικασία να φτιάξετε λογαριασμό. Οι οδηγίες θα σας δοθούν στην πορεία της εγκατάστασης, έτσι. Αλλά αν θέλετε, πάτε και στο account εδώ, πατάτε το account. Ας ανοίξω το account σας. Σε account settings, profile, billing, άμα έχετε πληρωτέο, βάλτε ό,τι έχετε να βάλετε, ονόματα και διάφορα και τηλέφωνα και τα δικά σας. Το account. Αν πάτε back, σας ξαναρχείτε εδώ και αν ξαναπάτε εδώ, το account, έχει και settings. Εδώ στο settings. Αν το πατήσετε και εδώ, έχετε διάφορα settings. Remove flash branding from newsletters. Yes. Yes, λέτε εσείς. Λέω yes, αλλά αυτό μου λέει now, πρέπει να πληρώσετε κύριε. Εντάξει, ξαναπάω πίσω. Back, λοιπόν, send mail us. Εδώ αν πατήσεις αυτό, send mail us, θα σας λέει ως τι θέλετε να το στείλετε, ως ποιος. Και εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε senders, καινούριους email addresses. Έχω αυτές τις δύο που χρησιμοποιώ μέχρι στιγμής. Δήμος Βελέτζας θα είναι το όνομα με το προσωπικό μου email, Δήμος Βελέτζας, και διαδικτυακή αυτοέκδοση το self-publishing online email. Alright. Αυτό, αν πάμε πίσω τώρα, μπορείτε να τα διορθώσετε, διαγράψετε εδώ με το μολυβάκι και το χ που τα ανοίγει. Από εδώ λοιπόν μπορείτε να του κάνετε και εδώ τη ρύθμιση. Αν πατήσετε εδώ το slim που είχε εδώ και το full, για να μικρύνει λίγο αυτό το παράθυρο, για να σας ανοίξει αυτό εδώ που φαίνεται εδώ, το βελάκι που δεν φαίνονταν πριν. Αν το ξανακάνω full, θα δείτε σκεπάζετε το βελάκι από τα μενουδάκια. Αν το μεγαλώσω, θα πατήσω το βελάκι και θα μου πει ποιο από τα δύο θέλω που έχω δηλώσει εκεί, ή μπορώ να κάνω και add sender ή edit αυτά εδώ, να τους κάνω edition, να επεξεργαστώ ή να προσθέσω sender αποστολέα. Εντάξει, το ίδιο που κάναμε και πριν εδώ στο settings. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο, μπορείτε να τα ψάξετε, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι μέχρι εδώ είναι το ζήτημα που πρέπει να ασχοληθείτε. Θα τα αφήσω λίγο αυτό μεγάλο για να δούμε εδώ λίγο αυτά εδώ πάνω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχει λοιπόν το editor που είναι αυτό που βλέπουμε. Έχει το lists, λίστες δηλαδή. Αν πατήσετε εκεί, μπορείτε να φτιάξετε new list ή group ή new list. Εγώ προτιμούσα τα groups και έχω φτιάξει εδώ στο διαδικτυακή αυτοέκδοση που είναι κάποιοι πελάτες μου συγκεκριμένοι. Και εδώ είναι εκδοτική οίκη που σιγά σιγά τους προσθέτω. Δεν είναι όλοι όσους ξέρω. Δεν μου χρειάστηκε κιόλας. Έχω φτιάξει μια ξεχωριστή ομάδα απλά. Εντάξει. Και αυτή είναι των πελάτων μου. Λοιπόν, αν θέλετε, add groups, γράφετε εδώ άλλο group, enter και τελειώσατε. Έτσι, περιφρέσεις κλπ. Μπορείτε να το κάνετε και list. Να φτιάξετε list, new mailing list και να γράψετε ένα όνομα. Έτσι, το οποίο δεν πρέπει να ταιριάζει με τον groups, γιατί αν βάλετε κάποιο από αυτά, θα σας πει you have it. Okay. Λοιπόν, upgrade, okay. Είπαμε, εδώ έχουμε ένα από χιλιά. Χίλιους συνδρομητές, σε χίλιους συνδρομητές δηλαδή μπορούμε να στείλουμε mails. Εντάξει. Λοιπόν, αν τελειώσουμε, μη παραδομωτέα, μη παραδομένα, σου λέει μηδέν, εντάξει. Εγώ γενικά χρησιμοποιώ την MailChimp. Απλά σας το δείχνω αυτό γιατί κάποιοι βρίσκουν λίγο δύσκολη την MailChimp. Εντάξει, εδώ έχει πιο απλοϊκή διαδικασία. Σας πάει κατευθείαν στον editor, κάνετε ό,τι δουλειές κάνετε εδώ στο παράθυρο. Δεν έχει τη διαδικασία της MailChimp που πάτε λίγο παρακάτω και παρακάτω και κάνετε εκείνο και κάνετε και άλλο. Και αν δείτε και το βίντεο της MailChimp, ακριβώς έτσι είναι και το στήσιμο της MailChimp, του πίνακα ελέγχου, έτσι, του editor. Λοιπόν, για να το διαλέγουμε, λύσεις λοιπόν είπαμε, στο reports εδώ μπορείτε να δείτε πόσα παραδοθήκανε, πόσα δεν παραδοθήκανε, ποιος τα πήρε, πώς τα πήρε, analytics δηλαδή είναι κάπως. Έτσι, φτιάξει σου λέει το πρώτο σας email και θα, όταν το στείλετε θα σας πούμε πόσοι το δάνε, πόσοι δεν το δάνε, πόσοι το ανοίξαν, πόσοι δεν το ανοίξαν, έτσι. Όπως σας είπα, εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει, απλά το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ στα drafts, αν έχετε κάποιο φτιάξει ήδη draft, αποθηκευμένο δηλαδή, έτσι, μπορείτε να το κάνετε preview ή duplicate για να το φτιάξετε πάλι μια άλλη εκδοχή του. Τα drafts που τα σώζουμε από εδώ, από τις αποθήκευσες στο παραθυράκι. Τώρα δεν έχω κάτι να σώσω άλλο, έτσι, το draft αυτό είναι μόνο, σωμένο. Στο design μπορώ να αλλάξω background color ή να φτιάξω ένα template αυτό που θα έχω φτιάξει και να το ορίσω κάπως, να το ονομάσω.
ή update current template με κάποιο άλλο, το οποίο πού το βρίσκουμε το template, το βρίσκουμε όπως λέγει εδώ, new email, πατάτε στο new email, πατάτε το new email και σας βγαίνουν όλα τα templates ή my templates, ποια έχετε ορίσει εσείς αγαπημένα, ή team templates ή theme templates, που εδώ είναι σχεδόν όλα πάλι, διαλέγετε ένα θέμα, ποιος σας εξυπηρετεί, ποιος σας βολεύει, ποιος σας αρέσει. Και ας πούμε ότι εμένα μου αρέσει αυτό το play news, αφού είμαι blog ή αυτό, ας βάλω το news λοιπόν, new chronicle. Κάνω ένα κλικ εδώ και του λέω open. Αριστερό κλικ εδώ, open. Και μου βγάζει λοιπόν αυτό το θεματάκι. Είσαι που έχει εδώ μια πλάινη μπαρούλα, θεματολόγιο, έχει και subscribe button και άλλη πλάινο κουτάκι, αριστερό δεξί κουτάκι. Έτσι, και εδώ θα τοποθετήσω τα άρθρα και μόνο θέλω. Έτσι, και footer και εικονιδιάκια. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ κάνω edit εδώ, ας πούμε, που λέει edit, μπορώ να γράψω άλλα πράγματα και εδώ μέσα εγώ τώρα, έτσι, και ρυθμό, ενεργό το ρυθμό, πάντα, μόνο του, αυτόματα. Μπορώ να προσθέσω images, μπορώ να προσθέσω ό,τι θέλω. Έτσι, βλέπετε εδώ έχει ένα του editor διάφορα, στο more, ας πούμε, σας ανοίγει και άλλα από κάτω. Στο basic κλείνουν, στο more ανοίγουν πολλά. Έτσι, όλα τα έχει μέχρι και HTML κώδικα. Σημαίνει ότι μπορείτε να αντιγράψετε το άρθρο σας με HTML μορφή και να την το πετάξετε εδώ μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά της Words. Και αν το κλείσουμε από εδώ και πάω εδώ στα Clipped και εδώ ότι έχω αυτά τα δύο, μπορώ αυτό να το βουτήξω με αριστερό κλικ και να το πετάξω εδώ μέσα λοιπόν που θέλω. Βγάζει την εικόνισσα μου δεξιά χωριά, ξεχωριστά από μόνο τα αυτόματα. Alright. Και άμα βάλω και το δεύτερο αρθράκι μου, θα μετά και αυτό εδώ μέσα. Τσακ, το πήρε και αυτό. Εδώ στο edit μπορώ να κάνω τι θέλω, βλέπετε κάποια φεδάκια. Σαν του YouTube είναι, έτσι, αν θυμάστε, γιατί τη Google είναι όλα αυτά. Τι μπορείτε να κάνετε, τη μεγαλώστε άμα θέλετε, εντάξει. Για να δούμε πόσο μεγαλύτερη θέλουμε. Alright, save το λέμε. Τώρα θα είναι θολή αυτή, γιατί ήταν μικρή εικόνα. Δεν πάει περισσότερο από ό,τι βλέπετε. Μέχρι ένα σημείο φτάνει. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνετε πραγματάκια εδώ, να το πειράξετε. Τα χρωματάκια του. Έτσι, εδώ τι χρώμα θέλουμε. Block settings. Είναι άσπρο, θέλω να το βάλω μπλε. Άμα το βάλω μπλε και το κάνω update, θα γίνει μπλε από πίσω το background. Background. Άμα θέλουμε άσπρο, θα αφήνουμε update, άσπρο. Λοιπόν. Βέβαια εδώ αυτά τα διώχνονται, ό,τι θέλετε από εδώ το διώχνονται με χ, γεια σας, θα το χ και φεύγει, σε καλό. Οκ, okay, το λέμε εδώ, οκ, okay, update είπαμε. Α, πρέπει να κλείσω από εδώ. Πάει λοιπόν το ένα, ας πούμε ότι δεν θέλω και αυτό το please και λοιπά, το σβήνω και αυτό το τέτοιο. Το πραγματάκι, γεια σου και εσύ, το σβήνω και αυτό, οκ. Okay. Και ας πούμε ότι μένουν αυτά που θέλω εγώ μόνο, που είναι τα δύο βιβλιαράκια μου. Έχει και άλλα εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε να βγάλετε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Έτσι, replace, edit, remove, link. Μπορείτε να βάλετε και link στην εικόνα. Σε οποιαδήποτε εικόνα. Εδώ, ας πούμε, που έχει link. Κάνοντας την αυτοέκδοση. Ποιο είναι αυτό το άρθρο που έχω εδώ ανοιχτό. Αυτοέκδοση βιβλίου στην Ελλάδα της κρίσης. Αυτό εδώ δηλαδή. Αυτοέκδοση βιβλίου στην Ελλάδα της κρίσης. Έτσι, και πάνω εδώ που είναι η εικόνα, πατάω το link. Και λέω που θέλει να πάει. Κάνω κλικ εδώ αριστερό. Αντιγραφή, το πετάω εδώ μέσα, επιβόληση, ok, τώρα έγινε link που ξέρετε να πάτε σε πάνω όταν θα το κάνω preview, να κάνω preview τώρα, θα μου δείξει λοιπόν το αρθράκι μου όπως το έχω, και αν πάω εδώ λοιπόν στην εικόνα που έχω βάλει το link και πατήσω πάνω της, αυτό έκδοση βιβλίου στην Ελλάδα της κρίσης, αυτό λοιπόν είδε στο preview. Το κλείνω λοιπόν το αρθράκι. Κλείνω και το preview. Μπορείτε να το δείτε και σε mobile. Εντάξει, είναι το mobile. Να το δείτε πώς θα φαίνεται. Α, ωραία φαίνεται. Λέτε. Ναι, ναι, ναι. Απ' εδώ κάτι δεν μ' αρέσει. Έκανα να το βγάλω, να το φτιάξω, να το κάνω, να το ράνω. Οκ, close του λες. Ευχαριστούμε. Από ό,τι καταλάβατε, δεν μπορείτε να αποφύγετε το μπανεράκι που θα λέει από κάτω την εταιρεία. Έξω να πληρώσετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγο βέβαια, γιατί δεν είναι κανένα κρυφό. Ναι, με αυτή την εταιρεία το στέλνω. Τι σα πειράζει, ποιον πειράζει, δεν καταλάβα. Λοιπόν, αφού έχω φτιάξει λοιπόν το αρθράκι, μπορείτε να το φτιάξετε και από το stories. Οπότε στο stories μπορείτε να βρείτε ένα URL. Ας πούμε, στο αυτοέκδοση στην Ελλάδα της κρίσης. Θα πάμε σε ένα άλλο άρθρο.
ας πούμε πάμε στη φόρμουλα αυτοέκθεση, το οποίο είναι το site που μπορείτε να προμηθευτείτε τη σειρά των μαθημάτων, των σεμιναρίων μαθημάτων, έτσι, σεμινάρια που λέει εδώ, και εδώ είναι τα εικονίδια των μαθημάτων. Α, και ας πούμε λοιπόν ότι εγώ θέλω την αρχική σελίδα να, ή αυτή τη σελίδα, το σεμινάριο να στέλνω εκεί κατευθείαν, κάνω κλικ εδώ πάνω αριστερό, δεξί αντιγραφή, πάω εδώ στο φλασίσιο και του λέω για βρες ρε φιλαράκι, δεξί κλικ επικόλυση go, για βρες μου λοιπόν αυτό που ψάχνω. Το πάσα δύο φορές τώρα για αυτό που το βγάλα και δύο, δεν χρειάζεται να το ξαναπατήσω, δηλαδή νομίζω ότι δεν το δω που φόρτωνε και το πάσα δύο φορές, το οποίο σημαίνει ότι εγώ μπορώ αυτό λοιπόν αν θέλω να το χώσω εδώ μέσα. Βλέπετε που είναι σταυρός, αριστερό κλικ, γεια σου, μπες και εδώ μέσα. Εντάξει, και εδώ που λέει συνέχισε, στο settings κάπου σας λέει εδώ, στο settings, αν πάτε εδώ πάνω δηλαδή, έτσι, στο settings, για πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ λέει συνέχισε, είδατε, continue link text, εδώ γράφετε συνέχισε εσείς, ή το ότι άλλο θέλετε, εδώ το έκανα πάντως εγώ. Αυτό είναι μέσα στο δωρεάν, δεν χρειάζεται, αν πάτε σε αυτά τα κουμπάκια εδώ σας λέει να κάνετε αναβάθμιση. Από εδώ αλλάζει λοιπόν αυτό, γράψτε ό,τι θέλετε εσείς. Σε όλα τα άρθρα, σε όλα τα άρθρα φαίνεται το συνέχισε. Το περισσότερα μπορείτε να γράψετε, ξέρετε. Ή διάβασε όλο το άρθρο εδώ. Λοιπόν, αλλάζει εικόνες, έτσι, replace, άμα δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα που βγήκε εδώ, η τυχαία βάζω ό,τι άλλο θέλω εγώ. Δεν μου αρέσουν εδώ τα τέτοια, κάνω ό,τι άλλο θέλω εδώ. Edit λέει, κάνω edit. Και edit πάνω απ' ότι στο μάθημα είναι ενεργό, μπορώ να του κάνω αυτό και να του πατήσω εδώ το link. Να του βάλω σύνδεσμο. Έτσι, οπότε γράφει το URL και πάω εδώ στα μαθήματα. Μάθημα 1, βέβαια τώρα δεν θα μου βάλει γιατί πρέπει να γίνω να κάνω εγγραφή. Θα κάνω login εγώ τέλος πάντων για να δείτε πώς θα μας πάει εκεί. Πατάω το πρώτο μάθημα και αφού έχω γραφτεί πλέον, με πάει στα σειρά των μαθημάτων που όπου πατήσω θα με πάει εκεί που πρέπει. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν ήταν συνδρομητικό αυτό και ήταν free. Και εγώ ήθελα να με πάει εδώ στο Google Drive που έχω τα μαθήματα που μπορούν να δουν αυτοί που έχουν προμηθευτεί τα μαθήματα. Αντιγράφω λοιπόν το URL, ξαναπάω στο Flash Issue, το βάζω εδώ, έτσι, μέσα, OK του λέω, και το μάθημα ενεργό, done, οπ, έγινε link, το βλέπετε, έγινε μπλε. Που σημαίνει ότι θα πάω στο Preview και πατήσω το ενεργό μάθημα τώρα, θα δω, θα με πάει κάπου, που είναι το μάθημα 1. Close του λέω, άντε εντάξει, μας κάνεις ας πούμε κλπ. Κλπ. Σβήστε ό,τι άλλο θέλετε να σβήσετε από εδώ, λόρε μίψουν και αυτά, τα σβήνουμε. Οκ, φύγε. Και θα μείνουν αυτά. Έτσι και τι άλλο θέλω να γράψω, το τίτλο. Ο τίτλος έχει edit. Μπλα 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 μπλα. Εντάξει. Click to upload the banner, edit banner. Αν θέλετε, βάζει και άλλη εικονίτσα. Add files, σας λέει, και φορτώστε εικόνα. Πάμε στο add files. Θα βάλω μια εικόνα, ένα δεδράκι που είναι εδώ. Select του λέτε. Και μας βγάζει το δενδράκιον. Ωραία, όταν τα βγήκε. Μεγάλο είναι, θα προτιμούσα εγώ κάτι πιο στενό. Αλλά εντάξει, ας πούμε τώρα για το παράδειγμά μας, ότι το έκανε έτσι όπως ήθελα. Εδώ γράφω ένα τίτλο, άμα θέλω. Ό,τι τίτλο θέλω, αν πατήσω το πάνω αριστερό κλικ, μου ανοίγει. Γράψτε το τίτλο, γύρε, σας λέει. Μάλιστα. Και link μπορεί να γίνει τα πάντα. Όταν πάντα γίνονται links, έτσι είναι μεταξύ. Δεν ξέρετε γι' αυτό. Το subscribe μπορείτε να πατήσετε πάλι πάνω του στο subscribe. Κλικ. Και εκεί που λέει subscribe να γράψετε εγγραφή. Ή πηγαίνετε εδώ, ή αγοράστε το βιβλίο μου, ή δέστε την προεπισκόπηση. Έτσι. Άμα θέλετε, αλλάζετε το χρώμα εδώ του κουμπιού, το κάνετε κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Έτσι. Ας το κάνουμε κόκκινο. Όπα, έγινε κόκκινο. Οκ. Okay. Subscribe. Έτσι. Και αν θέλετε, το πάτε αλλού. Δεν το μεταφέρετε. Το πάτε πάνω κάτω, δεν ξέρετε τώρα. Το πάτε στο τέρμα κάτω, στον πάτο. Ωραία, λέει εδώ κάτω, θα το πάω εγώ. Εδώ θα το πάω. Σας δείχνει και πού θα πάει. Για να μπλε εικονίδιο. Okay, μπορείτε να το μεταφέρετε και πιο πέρα. Τελείως τον πάτο. Όπως σας βολεύει σας παιδιά μου, τι να σας πω. Έχει και επεξεργασία. Το μολυβάκι, που σημαίνει επεξεργασία. Χρώματος. Επεξεργασία χρώματος. Το μολυβάκι, το βλέπετε. Ανοίγει το χρωματάκι εδώ. Block settings. Η μεταφορά εδώ, βέβαια. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που σας βγαίνει και πριν. Το βάλετε αυτό από πάνω δηλαδή. Είναι από κάτω τα εικονίδια που και αυτό να μεταφέρετε. Αν θέλετε κάτω από τη γραμμούλα. Όπου είναι κάτω από τη γραμμούλα. Λοιπόν, και αν θέλετε, προσθέτετε και γραμμούλες και αφαιρείτε και γραμμούλες. Προσθέτετε ό,τι θέλετε. Τα διαχωριστικά δηλαδή εδώ μπορείτε να τα βγάλετε από τη μέση. Να βάλετε από κάτω αυτό. Όπου και ανάμεσα στα δύο διαχωριστικά που ήταν πριν δύο. Εδώ είναι τρία, τέσσερα α πούμε. Μπορείτε να τα διαγράψετε εδώ αν θέλετε.
από εδώ δεν γράφονται. Γεια σας. Οκ, του λες γεια σας. Πάει μια γραμμούλα. Μια άλλη γραμμούλα. Η άλλη γραμμούλα είναι εδώ. Χι του λέτε και εσύ. Φύγει και η δεύτερη γραμμούλα. Προσέχετε να πηγαίνετε όταν, εκεί δίπλα που πάτε, ανοίγει κάτι. Ανοίγει στο τετράγωνο που αφορά το χι και αυτά. Έτσι, μην πατήσετε κάτι άλλο. Εγώ πήγα εδώ δίπλα στις γραμμούλες και το έβαλα. Τώρα μια γραμμούλα σας την επιβάλλει, ας πούμε, σαν διαχωριστική. Λοιπόν, εδώ στο stories λοιπόν, βρίσκεται πράγματα. Στο my stuff είναι αυτά που είπαμε στην αρχή. Στο clip είναι αυτά που έχετε κλιπάρει εσείς. Και βάλατε μέσα. Βάζουμε και μόλις τοποθετήσουμε τα πάντα το slim. Να το δούμε λίγο μεγαλύτερο. Ναι, λες, αχ, πάρα πολύ ωραία. Κλείνουμε και αυτά αν θέλουμε να το δούμε με αυτό το βελάκι. Να το δούμε πιο καθαρά. Μόνο το mail μας. Χωρίς εκεί και πάνω να μας αποσπούνε. Ναι, λέτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω βάλει τα λίγο, έχω βάλει τα πάντα. Θέλω κι άλλο να βάλω όμως μέσα πράγματα. Τι μπορώ άλλο να κάνω λοιπόν εδώ, να βάλω text, box text, image, text and image, image and text, δεξιά-αριστερά, έτσι. Σαν να στα μας συνεργεί στην αρχή. Αυτό είναι image and text, text and image. Text and image είναι εκείνα. Μπορεί να κάνουμε two columns, δύο στήλες που να έχει και image και text. Μπορεί να φτιάξουμε sidebar. Τίποτα, το πατάτε εδώ πάνω ένα αριστερό κλικ και μπαίνει εδώ η sidebar. Δοκιμάστε το λεφτά, button, έτσι, αυτό το button, social icons, αυτά. Αν πατήσετε εδώ πάνω και όλα σας ανοίγει όλα τα social icons και έχετε και άλλα. Pinterest, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google+, το website σας, email σας, Twitter, Facebook. Όποια τικάρετε, αυτά φαίνονται. Τέσσερα φαίνονται εδώ, γιατί είναι τέσσερα τικαρισμένα εκεί. Από εκεί τα ρυθμίστε. Κάντε κλικ απάνω του. Προσθέτε βίντεο αν θέλετε, έτσι, ή divider που είναι αυτές οι γραμμούλες, οι διαχωριστικές εδώ. Dividers είναι. Πετε λοιπόν ότι έχετε τελειώσει μου ό,τι έχετε να φτιάξετε και λέτε αχ τι ωραίο που έγινε το τέτοιο μου, να το στείλω λοιπόν. Ανοίγετε εδώ το βελάκι αυτό, select mailing list, κάνετε αριστερό κλικ εκεί και σας βγάζει όλες τις λίστες σας και ας πούμε ότι εγώ θέλω να το στείλω στους 72 διαδικτύες αυτοέκδοσης και στους όλους και στο test and send to self. Θέλω και να το στείλω και σε μια άλλη λίστα που δεν την έχω αλλά τη φτιάξω τώρα, create list, φτιάχνετε και από εδώ. Alright, και σας πάει στο lists και ονομάζεται τη νέα λίστα που είπαμε στην αρχή. Ξαναπάμε στον editor. Σας έχει αποδικήσει στα drafts μέχρι τώρα ό,τι έχετε κάνει, έτσι, δεν το χάνετε. Μόνο το lists βλέπετε ότι έφυγε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια εδώ. Το list που είχαμε διάλεξει, διαλέγετε λοιπόν στη λίστα που θέλετε. Άμα θέλετε contacts να γράψετε ατομικό. Εδώ γράφετε ένα θέμα. Έτσι. Και μόλις λοιπόν έχετε τελειώσει, για να δούμε στο design τι άλλο μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να αλλάξετε background color, είπαμε, έτσι, save a template, update current template, να αλλάξετε template ή να σώσετε αυτό που φτιάξετε σαν template, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το αποθηκεύετε δηλαδή και μπορεί να χρησιμοποιείτε τα ίδια πράγματα που έχετε βάλει και να αλλάζετε μόνο τα μαθήματα, ας πούμε, που λέει εδώ, τα άρθρα σας και το στήσιμο να είναι ίδιο. Έτσι το σώζετε, new template, θα δώσετε ένα όνομα. Ή update current template, να αλλάξει δηλαδή το template αυτό που έχουμε, το style, ή να φτιάξει background colors. Πάλι τα background colors που έχουμε είναι να βάλουμε το μπλε, update, βλέπουμε ότι πίσω γίνεται από άσπρο αυτό το μπλεδάκι. Θέλετε μοβάκι, λιλά, τι είναι αυτό, φουξιά, αηδία. Άσπρο. Ναι, λέτε, ok, το δω για να κάνω ένα preview. Πάτε πάλι στο preview, βλέπετε. Το κλείνετε από εδώ πάνω το παραθυράκι. Βλέπετε πως είναι, το βλέπετε και στο ότι σας βγάζει και αυτό το διαφημιστικό τους. Εδώ μου έχουν γράψει όλα τα στοιχεία που εγώ δεν θέλω να φαίνονται κανονικά, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να τα γράψετε αν θέλετε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας ενοχλήσει, μπορεί και να μην σας ενοχλεί, γιατί αν είναι επαγγελματικά ο σκοπός του διαμοιρασμού αυτής της αλληλογραφίας, αν είναι επαγγελματικός ο σκοπός, μπορεί να σας συμφέρει. Μπορεί να το θέλετε κιόλας να τα γράφει όλα αυτά στο preview. Έτσι, να τα θέλετε να τα γράφει τις διευθύνσεις σας και όλα τα πάντα. Και έχει και unsubscribe κατευθείαν αυτόματα. Και μόλις πείτε ότι είναι alright όλα καλά, ωραίο λέτε, είναι send, pap, το στέλνετε. Ή από εδώ, send. Ή το προγραμματίζετε με αυτό το ρολογάκι, πάντα το αριστερό κλικ εδώ. Και του λέτε θέλω τότε να πάει εκείνη την ώρα. Time zone ρυθμίστε schedule, ok. Και πάει την τάδε ώρα και είστε, κάνετε άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι του editor όλα και στο list είπαμε είναι η λίστα, στο reports, DMT reports. Και να πάμε και στο drafts, να δούμε ότι μόνο αυτό που φτιάχνω τώρα είναι draft,
δύο κιόλας. Αν πατήσω το untitled το ένα, είναι αυτό το δεύτερο που φτιάχνω τώρα. Όπα, συγγνώμη, αυτό είναι το πρώτο που είχε το αρχικό με το βίντεο. Έτσι, και ξαναπάω στα drafts και πατήσω το από πάνω. Αυτό είναι το τελευταίο, σωστά. Έχει και preview βέβαια, έτσι μπορεί να το κάνει και preview ή duplicate για να του άλλαξε λίγα πραγματάκια. Αν δεν θέλετε να άλλαξε όλο το template, κάνετε κατευθείαν duplicate και μου βγαίνει αυτό με το δεντράκι. Αυτό λοιπόν το ρολογάκι, τι άλλο έχουμε να δούμε. Εδώ είπαμε το full screen, bigger screen. Στο new email διαλέγετε template. Στο upgrade and upgrade, δεν χρειάζεται να πω. Αυτά τα είπαμε. Αυτή ήταν λοιπόν η flash issue, το προγραμματάκι, το application, η εφαρμογή για αποστολή emails. Αυτά και για σήμερα. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά.